δημοσκόπηση να είναι πιο θετική. Ναι. Αύριο τότε θα λέμε διαφορετικά πράγματα. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία μέχρι το Μάρτιο να καλύψει αυτή τη διαφορά, βεβαίως, να την ελαχιστοποιήσει? Από πού, κύριε Πάπα, πώς θα μιλήσει η δυνάμεις? Βεβαίως, μα κοιτάξτε, έχει κάποια έργα τα οποία πραγματοποιεί, ναι, και δεν αναφέρομαι στα δημόσια έργα και σε αυτά τα έργα, αλλά και άλλες βελτιώσεις, άλλες διαρθρώσεις, άλλες βελτιωτικές κινήσεις, θα έλεγα, και σε θέματα που αφορούν διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες το μόνο που θα κάνουν είναι πραγματικά να βελτιώσουν την κατάσταση. Και εγώ δεν λέω ότι αν φτάσουμε, όπως λέει η δημοσκόπηση, τις 6 μονάδες, αλλά 2 με 3 μονάδες είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το παλέψει μέσα σε μια κυβέρνηση χωρίς να ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πού θα γύρει πλάστικα. Μήπως, κύριε Πάπα, μέχρι το Μάρτιο θα προλάβει η κυβέρνηση να κάνει παροχές περισσότερες από ότι τον Οκτώβριο? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω και παροχές, διότι θα επέρθουν και τα αποτελέσματα. Και παροχές ακόμη, υπό την έννοια ότι έρχονται. Τις οποίες όμως θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη, έτσι. Και γιατί... τα αποτελέσματα, τα οποία δεν έρχονται αμέσως τα αποτελέσματα, ούτε ο Καραμαλής είναι από αυτούς ο οποίος κάνει παροχές για να κερδίσει την εξουσία. Ο Καραμαλής προχωράει μέχρι εκεί που τον παίρνει. Είναι από την οικογένεια Καραμαλή που καταλαβαίνετε ότι δεν προχωράει για να εκτεθεί, προτιμάει να μην έχει όφελος πολιτικό, αλλά να μην οδηγήσει σε ατραπούς δύσκολους στην Ελλάδα και σε περιπέτειες. Θέλει να προχωράει βαδίζοντας σταθερά βήματα. Και αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά, κάνοντας υπομονή λίγο ο ελληνικός λαός, ότι θα μπορεί να δει ορατό ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύετε, κύριε Πάπα, ότι ο Πρωθυπουργός, γιατί αύριο μεθαύριο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, θα έχει διασαφηνίσει και θα έχει ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Πιστεύετε λοιπόν ότι η απόφαση του θα είναι να μην γίνουν προώρες εκλογές τώρα τον Οκτώβριο? Προσωπική μου εκτίμηση είναι ναι, να μην γίνουν. Και τι θα κάνει, δηλαδή, θα πάει σε κάποιον ανασχηματισμό? Ο οποίος, επιτρέπετε το ερώτημά μου, ένας ανασχηματισμός τι θα ωφελέσει? Τώρα είναι δημοσιογραφικά τα συζητάμε και είναι προσωπικές εκτιμήσεις. Πιθανόν κάποιος ανασχηματισμός, είτε ευρύς είτε μικράς κλίμακος, να γίνει με κάποια άλλα πρόσωπα, ίσως και κάποιες άλλες κινήσεις, οποίες δεν γνωρίζουμε εμείς. Για κάποια δυσαρέσκεια που υπάρχει για ορισμένα πρόσωπα, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη τους και τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός για αυτά τα πρόσωπα. Αυτά είναι κάτι το οποίο τις προσεχείς μέρες, νομίζω τα επόμενα 24 ώρα, ότι θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πάντως, με κάτω ψέματα, κύριε Πάπα, μπαίνετε κι εσείς ως βουλευτής και οι συνάδελφοί σας σε μια διαδικασία, θα έλεγα, αγώνα προεκλογικού, δεδομένου ότι είτε γίνουν τώρα εκλογές είτε τον Μάρτιο, νομίζω ότι η περίοδος... Σίγουρα, κύριε Δούκα, δεν είναι εύκολη εποχή. Βέβαια, δεν είμαστε για τα εύκολα πάντα. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες.